Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρά τη ζέστη του καλοκαιριού κάθεστε και βλέπετε βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Αύριο είναι μία μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα. Είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει ότι έχουν κιόλας περάσει 50 μέρες από το Πάσχα, η Πεντηκοστή. Αύριο όμως τυχαίνει φέτος να είναι και η γιορτή του Αϊάννη, 24 Ιουνίου, η γέννηση του Αγίου Ιωάννη. Βέβαια, αν έχετε κάποιον φίλο που τον λένε Γιάννη, κάποια φίλη που τη λένε Ιωάννα, δεν γιορτάζει αύριο. Οι Γιάννηδες και οι Γιαννούλες γιορτάζουν συνήθως 7 Ιανουαρίου. Ο Αϊάννης έχει 5 ή 6, νομίζω, μέρες στη διάρκεια του χρόνου που γιορτάζει. Πολύ αγαπητός, πολλά μοναστήρια, πολλές εκκλησίες στην Ελλάδα, στο όνομά του και στη χάρη του. Δεν θα σας μιλήσω όμως για την Αργία του Αγίου Πνεύματος, αλλά για μια γιορτή, για ένα έθιμο, το οποίο συνηθίζονταν παλιά, στη μέρα αυτή που γιορτάζει ο Αϊάννης, στη γέννησή του, 24 Ιουνίου, που σήμερα πια δεν είναι ένα ζωντανό έθιμο, αλλά είναι μάλλον μία προσπάθεια που γίνεται από πολλούς συλλόγους για την αναβίωση του έθιμου, για να δείξουν πώς ήταν δηλαδή, σε επίπεδο folklore. Όμως, είναι ένα έθιμο που μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου και δούμε τι είναι. Αγιάννη, λοιπόν, 24 Ιουνίου, το έθιμο το οποίο γίνεται, όπως σας είπα πριν, από τα αρχαία χρόνια, είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Είναι ένα έθιμο στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα δοχείο, το ίδιο το δοχείο ονομάζεται Κλείδωνας, και Κλείδωνας σημαίνει μάλλον Ιωνός. Ιωνός, καλός Ιωνός, κακός Ιωνός, κάτι, ένα σημάδι που μας δείχνει τι θα γίνει στο μέλλον. Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ήθελαν να ξέρουν τι τους ξημερώνει επόμενη μέρα. Μαντική λέξη λοιπόν, μαντικό δοχείο. Στα αρχαία χρόνια, όπως σας είπα, υπήρχε η ίδια γιορτή, το ίδιο έθιμο, μόνο που τότε οι άνθρωποι προσπαθούσαν για διάφορα πράγματα να μάθουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενώ όπως εξελίχθηκε το έθιμο μέχρι σχεδόν τις μέρες μας, νομίζω πως ήταν ζωντανό μέχρι κανένα δύο δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Όπως εξελίχθηκε λοιπόν, αφορούσε μόνο το ερώτημα ποιον θα παντρευτώ, που είχαν κυρίως τα ανήπαντα κορίτσια. Λοιπόν, τι έκαναν. Την παραμονή του Αγιανού, οι ανήποντες κοπέλες μιας περιοχής, ενός χωριού, μαζεύονταν και συμφωνούσαν σε ποιο σπίτι, στο σπίτι πιανής, θα γινόταν το έθιμο, το οποίο είχε ως εξής. Μία κοπέλα, την οποία όριζαν οι υπόλοιπες, θα έπαιρνε ένα δοχείο με το οποίο θα πήγαινε στην πηγή, σε μία πηγή κοντινή, για να φέρει νερό. Το νερό αυτό έπρεπε να το φέρει χωρίς να πει κουβέντα. Ήταν το αμύλητο νερό. Ούτε πηγαίνοντας στην πηγή, ούτε επιστρέφοντας δεν έπρεπε να πει κουβέντα. Θα μου πείτε, εύκολο. Όχι τόσο. Γιατί πάντα υπήρχαν κάποιοι νεαροί, νέα αγόρια,
τα οποία στη διαδρομή της κοπέλας, με πειράγματα, με τραγούδια, με αστεία, προσπαθούσαν να την κάνουν να μιλήσει. Και αν η κοπέλα μιλούσε, έπρεπε να ρίξει το νερό που είχε και να επιστρέψει στην πηγή για να πάρει καινούριο νερό. Φαντάζομαι πως θα ήταν μια αστεία διαδικασία αυτή. Όταν τελικά το νερό έφτανε στο σπίτι που είχαν συμφωνήσει, όλες οι κοπέλες, οι ανήπαντες κοπέλες, έπρεπε να ρίξουν μέσα στο δοχείο κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο, ένα δαχτυλίδι, ένα σκουλαρίκι, ίσως ένα μήλο, ένα φρούτο, δηλαδή μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, βάζοντας στο νου τους αυτό που ήθελαν να μάθουν. Σας είπα, το έθιμο στα τελευταία χρόνια, όπως μας παραδόθηκε σε εμάς, στη γενιά της μητέρας μου, ας πούμε, που το έζησε αυτό το έθιμο, αφορούσε μόνο στο ποιον θα παντρευόταν η κάθε κοπέλα. Το δοχείο αυτό, αφού έμπαιναν μέσα όλα τα ριζικάρια, όλα αυτά τα οποία θα έδειχναν το ριζικό, τη μοίρα, το γραφτό της κάθε κοπέλας, το σκέπαζαν με ένα κόκκινο πανί. Σκεφτείτε τους συμβολισμούς, το κόκκινο που δείχνει κάτι που γίνεται ή θα γίνει γρήγορα, και το έβγαζαν έξω τη νύχτα. Πολλές φορές το έβαζαν δίπλα σε μία τριανταφυλιά, στη ρίζα της τριανταφυλιάς, κάτω από τα άστρα, κάτω από τον ανοιχτό καλοκαιρινό ουρανό, κάτω από το φεγγάρι. Όλα τα στοιχεία της μαγείας τα έχουμε εδώ. Τη σιωπή, τη νύχτα, το φεγγάρι. Το άφηναν εκεί όλη νύχτα. Το πρωί το έπαιρναν μέσα σε ένα κλειστό χώρο για να μην το δει το φως και χαλάσει όλη τη μαγεία της νύχτας. Το έπαιρναν λοιπόν μέσα μέχρι την ώρα που θα άνοιγε το δοχείο. Το δοχείο το άνοιγε ένα νεαρό, ένα μικρό αγόρι, το οποίο έπρεπε να ζουν και οι δύο γονείς. Η ριζικάρισα, η υπεύθυνη, η πρώτη της παρέας, έδινε το κόκκινο μαντίλι με το οποίο είχαν σκεπάσει το δοχείο, το έβαζε στο κεφάλι του αγοριού, ίσως στο λαιμό του κάποιες φορές, και το παιδί έπρεπε να βγάλει ένα-ένα μέσα από το δοχείο τα αντικείμενα που είχαν ρίξει οι κοπέλες, χωρίς να γνωρίζει ποιο βγάζει κάθε φορά, την ίδια στιγμή που ακουγόταν κάποια λόγια, ένα μικρό δίστιχο, ένα μικρό ποιηματάκι. Τυχαία. Τυχαία αυτό το αντικείμενο συνδυάζονταν με τα λόγια που ακούστηκαν. Η κοπέλα στην οποία ανήκε το αντικείμενο έπρεπε τότε να σκεφτεί τα λόγια που άκουσε και να τα συνδυάσει με αυτά που αμέσως μετά θα γίνονταν. Και τι θα γίνονταν όταν οι κοπέλες φεύγανε από το σημείο, όταν τελείωνε η διαδικασία του κλείδωνα, έπρεπε να προσέξουν το πρώτο όνομα που θα άκουγαν, τον πρώτο νεαρό που θα έβλεπαν, γιατί η μοίρα τους, το ριζικό τους, θα ήταν δεμένο με αυτό το όνομα ή με αυτόν τον νέο. Και κάτι τους έλεγε όλο αυτό για το τι θα συνέβαινε στο μέλλον. Το ποιον θα παντρευότανε. Ήταν μεγάλο ζήτημα τις εποχές εκείνες. Όμως, αυτό αφορούσε αποκλειστικά τις κοπέλες. Η μεγάλη γιορτή γίνονταν την παραμονή του Αγιανιού, όταν στις πλατείες των χωριών άναβαν φωτιές, οι άνθρωποι από την προηγούμενη μέρα κατέβαζαν από το βουνό το πλησιέστερο δάσος, πάρα πολλά ξύλα, κυρίως πουρνάρια που ανάβουν πολύ εύκολα, τα μάζευαν στην πλατεία του χωριού και εκεί άναβαν φωτιές. Τις φωτιές αυτές πηδούσαν πάνω από τις φωτιές, κυρίως οι νεότεροι βέβαια, οι ηλικιωμένοι, λίγο δύσκολο να πηδήξουν. Γνωρίζουμε ότι η φωτιά έχει καθαρτική δύναμη, καθαρίζει, καίει τα πάντα,
λέγανε να πηδήξουμε ένα καούνι ψήλι. Γενικώς η φωτιά θεωρούνταν ότι θα έκαιγε κάθε τι κακό, θα έκαιγε την αρρώστια, θα έκαιγε τη δυστυχία, τα πάντα. Και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή στη μέση του καλοκαιριού. Συνοδεύονταν εννοείται με φαγητό, με ποτό, με χορό, με γλέντι. Ευκαιρία αυτές τις μεγάλες μέρες και ωραίες μέρες του καλοκαιριού. Κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για να δείτε. Κάποια βίντεο που περιγράφουν το έθιμο. Θα είναι πιο εύκολο να τα καταλάβετε τώρα που ξέρετε το έθιμο. Ένα απόσπασμα ταινίας. Τέλος πάντων, δείτε τι σας έχω βάλει. Έκπληξη. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να μου πείτε αν γνωρίζετε να υπάρχει στις χώρες σας κάποιο αντίστοιχο έθιμο. Είτε στη μέρα του Αγένου, είτε οποιαδήποτε άλλη μέρα. Σας άρεσε αυτό το βίντεο? Αν σας αρέσουν οι μικρές ιστορίες, δείξτε το. Και εύχομαι να είστε καλά. Και να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.